Έχετε παιδιά που έχουν Facebook? Ναι. Και πόσο ασφαλείς νιώθετε ότι είναι τα παιδιά σας τα οποία χρησιμοποιούν το Facebook και γενικά τα μέσα? Μεγάλη. Ναι. Μεγάλη δική μου. Mm-hmm. 24 με 26 μου. Νιώθετε ότι είναι ασφαλής δηλαδή λόγω ηλικίας, έτσι? Και γενικά ποια είναι η άποψη σας για... Ενωριμάτωμα, έτσι ξέρουν τι κάνουν. Ναι. Γενικά ποια είναι η άποψη σας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Facebook? Τι πιστεύετε? Βρίστε με αγιώς. Πείτε μας την άποψή σας. Είναι κάτι που το θεωρείτε χρήσιμο, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρον? Είναι κάτι που δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα ποτέ μου, έτσι μπορώ να εκφέρω γνώμη για κάτι που δεν ασχολήθηκα. Α, σας ρωτήσω, μου πείτε, λοιπόν, εσείς έχετε Facebook? Ναι. Και τα παιδιά σας γενικά ασχολείστε με το Facebook? Ασχολούνται? Εγώ λίγο, αλλά τα εγγονάκια μου πολύ. Ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχάς, εσείς αισθάνεστε ασφαλείς όταν χρησιμοποιείτε το Facebook? Νομίζω όχι. Δηλαδή? Προσωπικά όχι. Δηλαδή, νομίζω ότι τα δεδομένα που παίρνουμε στο Facebook μπορεί να διαρρεύσουν. Mm-hmm. Ενώ τα προσωπικά δεδομένα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή άδικο, αλλά έτσι νιώθω. Και για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook? Το Facebook. Ποιος είναι ο λόγος που το χρησιμοποιείτε? Για ποιο λόγο? Η επικοινωνία? Για επικοινωνία, εντάξει. Και πάντα αρέσκει μου να ασχολούμαι με τα νέα τεχνολογία. Mm-hmm. Είστε εξοικειωμένοι δηλαδή με την τεχνολογία? Ναι, προσπαθώ. Ναι. Περίπου πόσες ώρες ημερησίως αναλώνετε για την... Για το Facebook όχι, αλλά στο ίντερνετ αρκετές. Mm-hmm. Γενικά συμβουλεύετε τα παιδιά και τα εγγόνια σας να για τη χρήση του Facebook? Ναι, να είναι προσεκτικοί. Και ποια είναι τα μέτρα που πιστεύετε ότι πρέπει να λαμβάνει ένας χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος έχει και λογαριασμό στο Facebook? Από ό,τι νομίζω, οι νέοι σήμερα ξέρουν αρκετά πράγματα πώς να προστατευτούν. Mm-hmm. Διότι, εντάξει, μαθαίνονται στο σχολείο, μαθαίνονται και από τους γονείς. Mm-hmm. Εντάξει, πάντα λέμε τους να προσέχουν και παρακολουθούν οι γονείς τα παιδιά πώς ασχολούνται με το Facebook. Γιατί δεν μπορεί να τα αφήνουν ανεξέλεγκτα μόνα τους, ναι. Γενικά πώς επιδράει η πολύωρη χρήση και ενασχόληση με το Facebook? Αυτός ο εθισμός που είναι υφίσταται. Είναι εθισμός. Είναι φυσιολογικό, θεωρείτε? Οι πολλές ώρες πιστεύω όχι. Έτσι πιστεύω, γιατί βλέπω ότι αν καταναλώνουν πολύ χρόνο στο Facebook μπορούν να κάνουν τα μαθήματα τους, να κάνουν άλλες ασχολήσεις που είναι παραπάνω δραστηριότητα κατά κάποιον τρόπο. Mm-hmm. Να κινούνται να κάνουν κάτι άλλο. Έχετε Facebook? Ναι, έχω. Και πόσες ώρες ημερησίως ασχολείστε με το Facebook? Προσωπικά είμαι αρκετές ώρες. Πόσες? Εντάξει, για μένα κρίνεις, έχω το ανοιχτό, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαι μέσα όμως. Δηλαδή μπορεί να είμαι περίπου 3 ώρες την ημέρα. Mm-hmm. Και θεωρείτε ότι, ότι είστε ασφαλείς όταν είστε στο Facebook? Εντάξει. Ας πω την αλήθεια, ελέγχω το εγώ αν είμαι ασφαλισμένος. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να κρύβω κάποιες εικόνες, να μην μπουν οι άλλοι μέσα να τις βλέπουν. Κάτι σαν έτσι. Ναι. Και γενικά, τι είναι οι λόγοι που χρησιμοποιείτε το Facebook? Είναι για να επικοινωνείτε? Για επικοινωνία με τους φίλους μου, γιατί το βρίσκω πιο οικονομικό. Ειδικά τώρα που έχουμε κρίση σε δύσκολες στιγμές. Mm-hmm. Θα στείλω ένα μήνυμα, να πιάσω κάποιον τηλέφωνο. Μπορεί να το χρησιμοποιήσω μέσω του Facebook ή να πιάσω το τηλέφωνο μέσω της κάμερας ή ακόμα επιπλέον να πούμε κάποιος φίλος μου στο εξωτερικό να μιλήσω μέσω του Facebook και θα χρειαστεί να του στείλω ένα μήνυμα έστω να χρειαστώ παραπάνω. Ναι. Και πιο κλειόν κιόλας, δηλαδή στέλνεις μηνύματα συνέχεια. Επικοινωνείτε και με άτομα που είναι άγνωστα ή μόνο με άτομα φιλικά? Προσωπικά έκανα το που μου σε πιο νεαρή ηλικία να επικοινωνώ με άγνωστους. Τώρα ξέρετε που μεγαλώνουμε και οριμάζουμε παραπάνω, προτιμώ το να επικοινωνώ με άτομα που ξέρω περισσότερο εγώ. Έχετε Facebook? Όχι. Έχετε παιδιά που έχουν Facebook? Βεβαίως.
και ποια είναι η άποψή σας, υπάρχει ασφάλεια για τους χρήστες του Facebook? Νομίζω ότι δουλεύουν τον ασφάλεια. Νομίζω που τους χωρώ τα μωρά ότι είναι ασφαλισμένα. Τα συμβουλεύετε γενικά τα παιδιά σας για τους κινδύνους που ελοχεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Είναι πληροφορημένοι. Τι τους λέτε, να προσέχουν? Σίγουρα. Δεν θέλουν, ας πούμε, στα κάτι ραντεβού κάτι, ή κάποιο μήνυμα να ανοίξουν το οποίο θα τους... να είναι σε καίδα, να φαίνεται καλό, αλλά στο βάθος να έχει κίνδυνο σοβαρό να πούμε. Ναι. Σίγουρα, είναι πληροφορημένοι. Book. Όχι. Έχετε παιδιά που έχουν Facebook? Έχω δύο παιδιά. Έχουν Facebook? Yeah. Τα συμβουλεύετε γενικά τα παιδιά σας για την ασφάλεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Τι τους λέτε? Εσύ να προσεχθούν γενικά για τα διάφορους πειρασμούς που υπάρχουν στο Facebook. Ειδικά για πάστα οικονομικών τομέα. Συγγνώμη, μπορείτε να έρθετε ένα λεπτό, γιατί βοηθά το φως. Να αλλάξουμε θέσεις. Ωραία, απολογούμε. Λοιπόν, πείτε μου ξανά, έχουν Facebook τα παιδιά σας? Έχουν Facebook, μάλιστα. Και τι τους συμβουλεύετε για τη χρήση του Facebook? Τι εννοείς, ας πούμε? Θεωρείτε ότι είναι ασφαλής? Δεν είναι ασφαλής. Κάποιος που, όχι. Δηλαδή, ποια είναι η άποψη σας? Πρέπει να τους παρασύρουν πάνω σε θέματα οικονομίας, πάνω σε το σχέσιο μεταξύ, τους, ας πούμε, των δύο φίλων. Ναι. Τι συμβουλεύετε τα παιδιά σας για τη χρήση του Facebook, τι τους λέτε δηλαδή? Να μην μιλάνε με άγνωστα άτομα ή τι? Το βασικό είναι το, να μην μιλάνε με άγνωστα άτομα. Εντάξει, δεν είναι σπάντα, ας πούμε. Και θέλω ένα σχόλιο γενικά για τον εθισμό των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικό, ας πούμε, που περνάνε οι νέοι ναι. Τόσες πολλές ώρες στο Facebook? Όχι, οι ώρες πολλές, όχι, δεν είναι φυσιολογικό πράγμα. Διότι αλλάζει τα σχέδια τους, παλιά δεκαοχρόνος τους, σε πιο βασικά θέματα.